Φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον κύριο Χρήστο Τριανταφύλου, ο οποίος είναι λογιστής, φοροτεχνικός και ιδρυτής, ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Aegean Consulting. Καλή σας ημέρα, κύριε Τριανταφύλου, σας ευχαριστούμε για την παρουσία. Είστε καλά? Καλημέρα, καλημέρα. Όλα καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Πολύ ωραία, λοιπόν. Θέλουμε έτσι λίγο ένα σχόλιο όσον αφορά αυτή την είδηση. 82 δις ευρώ, λοιπόν, χρέη στην εφορία από τους, τους Έλληνες. Αυτό κατά πόσο επηρεάζει την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη, καταρχάς? Το να αντιμετωπίσεις πρόβλημα ρευστότητας σε μια επιχείρηση είναι κάτι πολύ συχνό, ειδικά στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν ζούμε φανταστικές στιγμές, εντάξει. Υπάρχει μια ανάπτυξη, σίγουρα έχουν αναπτυχθεί κάποια νούμερα, έχουν μεγαλώσει κάποια νούμερα, αλλά αυτό οφείλεται από τον πληθωρισμό μέχρι ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν είναι ότι όλα τρέχουν ρόδινα και ρολόι, γιατί έχουμε επιχειρήσεις που πραγματικά παλεύουν να βγάλουν το μήνα ή να καταφέρουν να πληρώσουν υποχρεώσεις. Οπότε το πρώτο που θα αφήσουν να πληρώνουν είναι το κράτος. Και το κράτος ευθύνεται και για πολλά, πολλά από τα προβλήματα που έχει το ελληνικό επιχείρημα. Άρα μοιραία θα μείνει απλήρωτο. Επίσης δημιουργεί για τα μικρότερα ή μεγαλύτερα προβλήματα αναλόγως στην κατηγορία και την κατάσταση του καθενός. Αλλά μπορείς να το αφήσεις απλήρωτο πιο εύκολα από ότι να αφήσεις απλήρωτο έναν προμηθευτή σου που δεν θα σου παραδώσει εμπόρευμα ή οτιδήποτε. Οπότε είναι μοιραία. Όταν έχεις πρόβλημα, αφήνεις απλήρωτο το κράτος. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλα πάνε καλά. Και το κράτος, βέβαια, έτσι, με το αζημίωτο, επιτρέπει να μένει απλήρωτο, διότι μετά οι τόκοι, οι φόροι τρέχουν και το χρέος διωγγώνεται. Ναι, φυσικά. Και δύσκολα μαζεύεται. Και υπάρχει και πρόβλημα με τις ρυθμίσεις. Υπήρχε ανέκαθεν και υπάρχει. Έγινε και μια προσπάθεια εκεί κοντά στον Απρίλιο-Μάιο να συμμαζέψουν ένα κομμάτι των ρυθμίσεων που υπήρχαν, πληρωμές στον αέρα, ρυθμίσεις στον αέρα. Γενικά το κομμάτι με τις ρυθμίσεις δεν λειτουργεί σωστά στη χώρα. Το έχουμε αναλύσει και πιο παλιά ότι δεν είναι δυνατόν να μην δίνεις τη δυνατότητα σε κάποιον που δεν μπορεί να πληρώσει, να πληρώσει με αρκετές δόσεις. Με επιτόκιο, με τόκο, καμία αντίρρηση. Δεν μιλάμε για άτοκα, μιλάμε για έντοκα. Αλλά τουλάχιστον να του δώσει τη δυνατότητα να κάνει τμηματική πληρωμή, ώστε να μπορέσει τελικά να σε πληρώσει. Και υπάρχει πάντα αυτή η φιλοσοφία στο δημόσιο, και ειδικά προς την ΑΔΕ και προς το Υπουργείο Οικονομικών, ότι αδικούμε τον συνεπή φιλοφορολογούμενο όταν δώσουμε δυνατότητα σε κάποιον άλλο να πληρώσει σε 48, 60, 100 δόσεις. Ότι αδικούμε αυτόν που πληρώνει στην ώρα του. Εγώ διαφωνώ κάθετα. Αυτός που πληρώνει στην ώρα του δεν τον ενδιαφέρει καν τι ρύθμιση θα κάνει σε αυτόν που δεν μπορεί να πληρώσει. Τον ενδιαφέρει ότι πλήρωσε στην ώρα του. Και πάλι αυτόν που δεν μπορεί να πληρώσει, όσο πιο μακριά του το πας, τόσο πιο πιθανό είναι να το εισπράξεις τελικά. Αλλιώς θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα που έχουμε, που εμείς έχουμε επιχειρήσεις που πολύ συχνά έρχονται σε εμάς για να προχωρήσουμε σε εξοδικαστικό, γιατί δεν έχουν τρόπο άλλο να κάνουν μεγάλο αριθμό δόσεων πλην του εξοδικαστικού, ο οποίος είναι και πολύ δύσκολος και πολύ ακριβός σε σχέση με μια ρύθμιση οφειλών στην εφορία. Έτσι λοιπόν η έλλειψη ρευστότητας πνίγει τις επιχειρήσεις και από εκεί και πέρα πού μπορούν να καταφύγουν, πού καταφεύγουν, στον δανεισμό. Σωστά. Μοιραία. Είναι η μόνη λύση. Είναι η μόνη υγιής λύση καταρχάς. Δηλαδή υπάρχει μια στρεβλή άποψη για τον δανεισμό. Το έχω συζητήσει με πάρα πολλούς επιχειρηματίες στα 25 χρόνια που κάνω το επάγγελμα. Mm-hmm. Υπάρχει συνεχώς η άποψη ότι το δάνειο είναι κάτι κακό, είναι κάτι επικίνδυνο, χρωστάω, κάνω. Ωραία. Ναι, χρωστάς. Το δάνειο, αν ξέρεις να το χρησιμοποιήσεις, είναι φανταστικό εργαλείο. Αν ξέρεις δηλαδή να χρησιμοποιήσεις τα χρήματα που θα λάβεις από το δανεισμό, ώστε να μεγαλώσεις την επιχείρησή σου, να πληρώσεις πιο γρήγορα, να πάρεις καλύτερες τιμές, να πάρεις περισσότερο εμπόρευμα, να κάνεις ένα άνοιγμα που δεν έχεις εσύ τα κεφάλαια να το κάνεις, αυτό είναι πολύ υγιές, γιατί σημαίνει ότι αυτό θα σου μεγαλώσει τη δουλειά, θα σου αυξήσει το τζίρο. Και με αυτόν τον τρόπο θα πληρωθεί και η τράπεζα και θα πληρωθεί και ο τόκος της. Προφανώς θα σου πάρει τόκο αφού σου δίνει δάνειο. Αυτή είναι η φιλοσοφία, η υγιής φιλοσοφία, έτσι. Αυτό ακριβώς. Αρκεί να μην ξεχνάς ότι χρωστάς τα λεφτά. Να μην ξεχνάς ότι τα λεφτά τα έχεις πάρει και ιδανικά. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικότερο όταν προσφεύγουμε σε ένα δανεισμό. Οι τράπεζες όμως
δίδουν αυτή τη στιγμή στην χώρα μας ευνοϊκούς όρους δανεισμού στην τράπεζα, στις επιχειρήσεις ή όχι? Πώς πρέπει αυτό να τα εξετάσει ο επιχειρηματίας και να λάβει τις αποφάσεις? Γιατί δεν... Η αλήθεια είναι ότι το σκηνικό στις τράπεζες έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, χωρίς να σημαίνει ότι όλες οι τράπεζες έχουν προχωρήσει όσο θα έπρεπε, γιατί όπως προχωράει το επιχειρήν και αναπτύσσεται ψηφιακά, ηλεκτρονικά, γενικά εξελίσσεται, πρέπει να εξελιχθεί και το τραπεζικό σύστημα. Κάποιες τράπεζες εξελίσσονται, κάποιες άλλες δεν εξελίσσονται με τον ίδιο ρυθμό όπως οι άλλες. Σίγουρα έχουν εξελιχθεί και αυτές. Θεωρώ ότι δεν είναι πλέον. Ίσως παλαιότερα κάποιες φορές να ήταν πιο εύκολο να βγάλεις δάνειο. Αυτό είναι αντικειμενικό. Mm-hmm. Γιατί παλιά η τράπεζα περίμενε πολύ λιγότερα πράγματα από σένα. Με την έννοια ότι το επιχειρήν στην Ελλάδα ήταν πιο απλό, όπως να το πω, πιο μικρό σε ένα μεγάλο βαθμό. Δηλαδή πήγαινε ο επιχειρηματίας, περιέγραφε περίπου τι κάνει, έδινε κάποια βασικά οικονομικά στοιχεία που συνήθως αυτά ήταν οι δηλώσεις του, δηλαδή οι δηλώσεις της εταιρείας του. Και με αυτό το κριτήριο και με αυτό που περίπου ανέλυε στο κατάστημα που πήγαινε ο επιχειρηματίας, η τράπεζα ενέκρινε ή δεν ενέκρινε ένα ποσό δανείου. Οι όροι συνήθως ήταν κακοί. Γενικά δεν είχε καταλάβει ακριβώς και ο υπάλληλος για ποιο λόγο δίνει το δάνειο. Ούτε ήμασταν σίγουροι ότι ο επιχειρηματίας επίσης είχε καταλάβει για ποιο λόγο πήρε το δάνειο. Οπότε αυτό ήταν λίγο διαφορετικός ο τρόπος που έτρεχαν τότε τα δάνεια. Σήμερα τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο προχωρημένα, πολύ πιο εξελιγμένα. Δεν είναι δηλαδή τόσο απλό το να πάρεις ένα δάνειο. Ναι, μπορεί να ξαναπάρεις ένα δάνειο με έναν παρόμοιο τρόπο όπως το έπαιρνες παλαιότερα. Χωρίς να σημαίνει ότι πήρες το σωστό δάνειο, το σωστό επιτόκιο, με το σωστό τρόπο, με τις σωστές εξασφαλίσεις κλπ. Άρα λοιπόν, ποια είναι τα βήματα για ένα σωστό αίτημα δανείου? Αρχικά να ξεκινήσουμε ότι πρέπει για να πας σωστά σε μια τράπεζα και να μιλήσεις και να πεις ότι θέλω ένα δάνειο, πρέπει να έχεις δημιουργήσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Όπως το λέει η αγορά, ένα business plan. Που έρχεσαι για να τους πεις ότι καταρχάς να τους κάνεις μια ανάλυση. Δηλαδή, τι είναι αυτό που θέλω να χρηματοδοτήσω, πώς λειτουργεί η επιχείρησή μου, ποιος είναι ο στόχος μου, ποια είναι η στρατηγική μου, να εξηγήσω λίγο τον ανταγωνισμό μου, πώς θα αναπτυχθώ, πώς θα μπω σε μια αγορά που στοχεύω. Δηλαδή, πρέπει να κάτσεις να συντάξεις ένα επιχειρηματικό σχέδιο που να δείξεις στην τράπεζα τι είναι αυτό που πας να κάνεις. Και να καταλάβει και η τράπεζα ότι καταρχάς ξέρεις τι πας να κάνεις, κατά δεύτερον ξέρεις την αγορά σου, τον κλάδο σου, που αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρηματιών δεν μπορεί να το κάνει αυτό και είναι λογικό, δεν έχει τις γνώσεις ή την υποδομή να το κάνει. Οπότε πρέπει να αναζητήσει κάποιον άνθρωπο να το βοηθήσει να κάνει ένα επιχειρηματικό σχέδιο, να εξηγήσει στην τράπεζα τι θέλει να κάνει. Μετά το επόμενο βήμα είναι να προχωρήσει να κάνει μια ανάλυση των καταστάσεων του, των χρηματοοικονομικών του καταστάσεων και των προβλέψεών του, έτσι. Και της ρευστότητας που θα προκύψει. Δηλαδή, πρέπει να εξηγήσει την τράπεζα τι έκανε τα τελευταία 3 χρόνια, έτσι. Mm-hmm. Και μετά να πας να της εξηγήσει τι θα κάνει τα επόμενα 5 έως 7 που θα πας να αποπληρώσεις το δάνειο. Γιατί το δάνειο, η τράπεζα πρέπει να δει ότι ωραία, μέχρι σήμερα έκανες αυτά τα νούμερα, έκανες αυτές τις πράξεις, έχεις αυτά τα έξοδα. Ωραία. Πώς θα μου ζητάς ένα δάνειο που είναι 500,000? Πώς θα μου το αποπληρώσεις αυτό το δάνειο μαζί με τους στόχους του? Οπότε πρέπει να δείξεις την τράπεζα ότι αυτό που θα κάνεις θα δημιουργήσει έσοδα, θα δημιουργήσει χρηματορροές που θα μπορέσεις να αποπληρώσεις και το δάνειο. Λογικό. Κατόπιν... Mm-hmm. Λογικό. Έτσι είναι η διακασία. Κατόπιν πρέπει να πας... μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η πιστολεπτική σου ικανότητα. Η ιστορία σου που λέμε στις τράπεζες. Δηλαδή, έχεις ξαναπάρει δάνειο? Το εξυπηρέτησε σωστά? Έπιασε τους στόχους που είχες πει στην τράπεζα? Δηλαδή, πάρα πολλές φορές οι επιχειρηματίες, που είναι πάρα πολύ συχνό σε εμάς που κατεβάζουμε χρηματοδότηση εταιρεών, ξεχνούν ή όντως ξεχνούν ή πιστεύουν ότι ξεχνούν, ότι ξεχνούν τι έχουν κάνει στο παρελθόν με την τράπεζα. Δηλαδή, ναι, μεν είχαν κάνει μια πρόβλεψη εσόδων, κερδών, πληρωμών κτλ., αλλά τελικά αυτό βγήκε στο 30%, στο 40%, στο 50%. Και θεωρούν ότι η τράπεζα, εντάξει, αφού πήρε τα λεφτά της, δεν την ενδιαφέρει τελικά τι της είχα πει. Κάνουν λάθος. Οι τράπεζες πλέον τα συστήματά τους είναι τόσο εξελιγμένα που βλέπουν ακριβώς τι είχες πει, ακριβώς τι έκανες, με ποιο τρόπο πλήρωσες, με τι ρυθμό, δηλαδή πώς πήγε η συνεργασία σου με την τράπεζα. Δηλαδή, κοιτάει η τράπεζα πώς πήγε η συνεργασία της με αυτόν τον πελάτη και με αυτόν τον τρόπο του κάνει ένα credibility analysis που δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει αυτό το προφίλ δανειστή και αυτή τη δυνατότητα αποπληρωμών με βάση αυτό που κάνει. Που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εκεί πάρα πολλές φορές εμείς καλούμαστε να έρθουμε να διορθώσουμε ίσως ένα κακό τραπεζικό ιστορικό,
ίσως κακά δεδομένα που υπάρχουν στο Τηρεσία, γιατί ο Τηρεσίας είναι ένα σύστημα το οποίο δουλεύει και θα δουλεύει. Mm-hmm. Και υπάρχει και ο λευκός Τηρεσίας που δείχνει απλά τις κινήσεις σου χωρίς να έχεις καταγγελμένα δάνεια που έχει ο άλλος Τηρεσίας. Αλλά δείχνει και αυτός ένα ιστορικό. Οπότε εκεί πέρα θέλει πάρα πολύ δουλειά στο να καταφέρεις να δημιουργήσεις σωστά δεδομένα, σωστό ιστορικό και σωστά δεδομένα για το μέλλον, ώστε να έρθει η τράπεζα και να πει: εντάξει, αυτός είναι ένας επιχειρηματίας που με ενδιαφέρει και θέλω να τον χρηματοδοτήσω, γιατί όντως σε γενικές γραμμές πετυχαίνουν τα επιχειρηματικά του σχέδια, είναι συνεπής, πληρώνει, ξέρει ότι μου χρωστάει, θέλει να με πληρώσει, προσπαθεί. Δηλαδή παίζουν όλα αυτά πολύ μεγάλο ρόλο. Μάλιστα. Λοιπόν, μας αναλύσατε έτσι εν ολίγης τι πρέπει να προσέχουν οι επιχειρηματίες, πόσο βάρος πρέπει να δώσουν στο επιχειρηματικό σχέδιο, στις εξασφαλίσεις που πρέπει να υπάρχουν, έτσι ώστε να κυλήσει ομαλά η χρηματοδότηση, η δανειοδότηση. Θα ήθελα να μας αναλύσετε λίγο και το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρετε ως εταιρεία, ως Aegean Consulting, κύριε Τριανταφυλόπουλε, σε αυτό το λίγο χρόνο που μας απομένει. Εμείς έχουμε ξεκινήσει πριν το 2006, έχουμε ξεκινήσει σαν εταιρεία. Mm-hmm. Το κύριο κομμάτι της δραστηριότητας είναι η επίβλεψη λογιστήριων. Η επίβλεψη, το στήσιμο και η παρακολούθηση λογιστήριων. Αυτό ήταν ανέκαθεν η παλαιότερη δραστηριότητά μας και η μόνη δραστηριότητα στην αρχή. Mm-hmm. Σήμερα που μιλάμε υπάρχει πολύ μεγάλο κομμάτι συμβουλευτικής, κάνουμε σύσταση εταιριών, ανοίγουμε τραπεζικούς λογαριασμούς, κάνουμε δανεισμούς για τις επιχειρήσεις. Τρέχουμε επιδοτήσεις. Είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι των υπηρεσιών που τρέχουμε. Ουσιαστικά προσπαθούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες μιας επιχείρησης από την αρχή μέχρι το τέλος. Από τη σύστασή της, δηλαδή, το άνοιγμα του τραπεζικού του λογαριασμού, την εξέλιξή της, να τις δημιουργήσουμε, να τις βάλουμε το σωστό σύστημα software που θα μπορέσει να δουλέψει στο χώρο της για να αναπτυχθεί, να την επιδοτήσουμε και να τη στήσουμε. Το βασικό δηλαδή είναι να στήσεις μια εταιρεία σωστά, κάτι που δεν γίνεται πάντα στην Ελλάδα ειδικά. Να εξηγήσουμε στον επιχειρηματία πώς πρέπει να στήσει την εταιρεία του και τη δομή της, mm-hmm. ώστε να μπορεί να πάρει επιδοτήσεις, να πάρει ΕΣΠΑ, να μπει σε ένα αναπτυξιακό, να πάει σε μια τράπεζα. Δηλαδή να έχει μια καλή δομή και μια καλή εικόνα και μια καλή συνοχή σε όλα αυτά που κάνει, ώστε ο άλλος να τον ευλέπει σωστά και να μπορεί να καταλάβει ακριβώς τι κάνει, ακριβώς τι κερδίζει, τι θα πετύχει κτλ. Άρα προσπαθούμε να πιάσουμε την επιχείρηση από την αρχή μέχρι το τέλος. Από την σύστασή της, το λογιστήριό της, το πρόγραμμά της, να την ασφαλίσουμε, δηλαδή να δώσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον και ένα πλήρες πακέτο στον επιχειρηματία, ώστε να μην αναρωτιέται πού πρέπει να πάει και να αναζητήσει το ένα ή το άλλο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμα όλα αυτά και δεν είναι και εύκολο κάποιος ο οποίος είναι στο κομμάτι του επιχειρήν να βρει μια αντίστοιχη υπηρεσία τέτοιου είδους υποστήριξης. Και μάλιστα τώρα με όλες αυτές εδώ τις νέες χρηματοδοτήσεις που ανοίγονται μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το νέο ΕΣΠΑ, σε συνδυασμό με μια καλή επικοινωνία με το τραπεζικό σύστημα, το οποίο είναι ο διαμεσολαβητής, είναι απαραίτητο, συμπεραίνουμε, να υπάρχει ένας άνθρωπος σύμβουλος, όπως εσείς για παράδειγμα, έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί. Το τελευταίο ερώτημα που θα ήθελα να σας κάνω είναι το εξής και να κλείσουμε. Έχουμε λίγα δευτερόλεπτα. Θα επανέλθουμε βέβαια, γιατί όλα αυτά τα οποία έτσι επιγραμματικά μας μεταφέρετε σηκώνουν πάρα πολύ συζήτηση και πολλή ανάλυση και ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο, μας ακούει. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον των κειμενόμενων επιτοκίων, της ενδεχόμενης αποκλιμάκωσης η οποία έχει ξεκινήσει των επιτοκίων δανεισμού από τις κεντρικές τράπεζες, τη ΦΕΡ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ταυτόχρονα με τους πολέμους οι οποίοι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε εξέλιξη στον πλανήτη, πιστεύετε ότι είναι μια καλή εποχή, είναι μια εποχή που μπορεί κανείς να αξίζει να μπει στη διαδικασία του επιχειρήν, ή πρέπει να υπάρχει άμυνα? Τι πιστεύετε, ποια είναι η άποψή σας, έτσι ένα ερώτημα τελευταίο προσωπικό σας καταθέτω? Εγώ πάντα πιστεύω ότι το επιχειρήν έχει να προσφέρει πολλά, ανεξάρτητα το αν συμβαίνουν γύρω μας πόλεμοι, αλλαγές, οτιδήποτε, διότι πάνω στις αλλαγές και πάνω στα προβλήματα πάντοτε δημιουργούνται ευκαιρίες και ίσως δημιουργούνται και μεγαλύτερες ευκαιρίες, ακριβώς γιατί κάποιοι αμήνονται εκείνη την ώρα, φοβούνται, δεν προχωρούν,
το επιχειρήν συνδέεται με το ρίσκο, συνδέεται με, με το να κινηθείς σε πιο δύσκολο περιβάλλον. Αυτή είναι και η έννοια του επιχειρήν. Οπότε, οτιδήποτε και αν συμβαίνει γύρω σου στον πλανήτη, πλην του να είσαι σε εμπόλεμη κατάσταση, εντάξει, αυτό δεν το συζητώ, αλλά αν δεν βρίσκεσαι σε εμπόλεμη κατάσταση, τότε σίγουρα υπάρχουν ευκαιρίες και μπορεί να δημιουργηθούν πολύ μεγάλες, ακόμα και αν στο δίπλα κράτος έχουν πόλεμο, για παράδειγμα. Γιατί σίγουρα θα δημιουργηθούν ευκαιρίες, γιατί κάποιος θα χρειαστεί να καλύψει κάποιο κενό και αν αυτός ο κάποιος είσαι εσύ, μπορεί να βρεθείς σε μια πολύ πλεονεκτική θέση σε σχέση με το να προσπαθήσεις να κάνεις το αντίστοιχο βήμα πριν από ένα χρόνο, πριν από πέντε χρόνια ή πριν από δέκα χρόνια. Άρα το επιχείρημα πάντα έχει να σου προσφέρει ευκαιρίες, αρκεί να είσαι πολύ καλά τοποθετημένος και οχυρωμένος. Δηλαδή δεν μπορείς να κινείσαι πια στον επιχειρηματικό κόσμο με ευχολόγια και με ελαφριές προβλέψεις κλπ. Πρέπει να έχεις στηθεί σωστά, πρέπει να έχεις κάνει σωστές προβλέψεις, να έχεις οπλιστεί καλά από όλα τα πεδία, από το που θα βρεις λεφτά, με τι επιτόκιο θα τα βρεις, ποιο είναι το πλάνο σου, ποιος είναι ο χώρος που κινείσαι, ποιες είναι οι αγορές, ποιος είναι ο ανταγωνισμός σου. Δηλαδή πρέπει να έχεις κάνει αρκετή δουλειά πλέον για να πεις ότι θα καταφέρεις να πετύχεις σημαντικά πράγματα. Αλλιώς θα καταφέρεις ή να επιβιώσεις ή να μην επιβιώσεις, να βουλιάξεις. Θα συμβαίνουν όλα αυτά σε καθημερινή βάση. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα είπαμε και για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Να είστε καλά.